Τον λόγο ο κύριος Κοσμαδάκης από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Εκφράζω από μέρος της φοιτητικής κοινότητας. Δύο πραγματάκια θέλω να πω μόνο, ότι το κουτόχορτο τελείωσε. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Εμπιστευτήκαμε να μας αντιπροσωπήσετε και αποτύχατε. Ο καρεκλοκενταυρισμός έχει και τα όρια του. Φτάνει πια. Βαρεθήκαμε να ακούμε ψεύτικες υποσχέσεις και κούφια λόγια. Ήρθε ο καιρός για δράση, για πραγματική πίεση των καταστάσεων. Τα λόγια σας αποτύχανε. Θα πάρουμε στα χέρια μας την κατάσταση. Ήδη έγινε κατάληψη στην ομαρχία. Προτείνουμε σε συνέχεια καταλήψεις σε ΔΕΗ και φορεία, έτσι ώστε το κράτος να μην έχει έσοδα από την Κεφαλονιά. Στη συνέχεια να κλείσουν τα λιμάνια και το αεροδρόμιο του νησιού, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα πάρουν το μήνυμα ότι ένα νησί αντιστέκεται και δεν υποκύπτει στις πολιτικές λιτότητας, στις πολιτικές προδοσίας, της διαφθοράς και το αποφασίζομαι και διατάζομαι. Είδαμε πριν 4-5 μέρες στελέχη του ΠΑΣΟΚ να χειροκροτάνε τον Βενιζέλο για τον Παπανδρέου που μας έφεραν στην κατάσταση αυτή. Δεν είχαν τίποτα να του πούνε να ανατρέψουν την κατάσταση, μόνο συγχαρητήρια να του πούνε. Νησί τους είναι εδώ πέρα. Κυβέρνηση δεν είναι και το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία και η ΔΗΜΑΡ. Απαιτούμε τις παραιτήσεις όλων των φορέων και μελών της τρικομματικής κυβέρνησης, όπως μας έταξαν αν κλείσουν τα ΤΕΗ. Αποδίδουμε ευθύνες σε όλους που τόσο καιρό κάθονταν στις καρέκλες τους και δεν έκαναν τίποτα για το ΤΕΗ. Τρέχαμε 20 χρόνια. Τα ΤΕΗ έκλεισαν. Τα πτυχία μας χάθηκαν και η τοπική κοινωνία βυθίζεται. Αν έχετε αξιοπρέπεια, πρέπει να παραιτηθείτε άπαντες. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Κοσμαδάκη. Το λόγο ο κύριος Αναγνωστόπουλος από το ΤΕΗ Δημοσίων Σχέσεων. Θα σταθώ πάνω σε αυτά που είπε τώρα ο Κωστής, ο συνάδελφος, φοιτητής και ο προϊστάμενος προηγουμένως ο κύριος Κονιδάρης, γιατί ανέφερε κάτι το οποίο πέρασε λίγο απαρατήρητο νομίζω. Ότι κάποιοι είπανε λόγια, τα οποία έμειναν μόνο στα λόγια. Άμα θέλετε ονομαστικά αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ορισμένους που βρίσκεστε όλοι εδώ αυτή τη στιγμή και τι ακριβώς είπατε. Απ' την άλλη μπορώ να αναφέρω μόνο τις δηλώσεις που κάνατε και ο καθένας ξέρει ποιος τις είπε. Ακούστηκαν λόγια στη συνέλευση που κάναμε σαν φοιτητές στο τμήμα την πρώτη μέρα κιόλας που ανακοινώθηκε το σχέδιο Αθηνά, όπως ότι όλοι οι παράγοντες της τοπικής κοινωνίας και όλα τα αυτοδιοικητικά στελέχη πρέπει να έχουν σαν όπλο την υποβολή της παραίτησής τους. Ένα αυτό. Αν κλείσει το ΤΕΗ, άλλη δήλωση αυτή, θα πάρετε την κομματική μου ταυτότητα και αν δεν γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα, δεν θα μου την επιστρέψετε. Ακούστηκε επίσης, δεν συνυπογράφουμε το κλείσιμο του τόπου. Εάν γίνει αυτό το έγκλημα, η Νέα Δημοκρατία θα μείνει χωρίς στελέχη. Θα μείνουν μόνοι τους και ας έρχονται βόλτα στο νησί να κάνουν έτσι τη βολτούλα τους στα λιμάνια. Νομίζω ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα είπατε και δεν είστε μόνο εσείς. Άμα θέλετε κιόλας, μπορεί, αν μου δίνετε αυτή την άδεια, να ρωτήσω αυτούς που τα είπαν αυτά τα λόγια να πούνε ποιοι είναι, να μας εξηγήσουν γιατί τα λόγια τα οποία είπαν ένα μήνα πριν, αυτή τη στιγμή δεν τα βλέπουμε να υλοποιούνται. Θέλετε να σας το ζητήσουμε εμείς, περιμένετε ότι ξεχάστηκαν τα λόγια που είπατε. Ήμασταν σε μία συνέλευση φοιτητών, 500 άτομα, ήρθατε εκεί να μας στηρίξετε. Από ό,τι βλέπουμε τώρα, είμαστε μόνοι μας. Αυτό που περιμένουμε από εσάς είναι να τηρήσετε το λόγο σας, να αποκολληθείτε πλέον από τα κόμματα τα οποία φέρανε τη χώρα στην κατάσταση αυτή που είναι σήμερα. Να γίνεται ένα με εμάς, γιατί το να είσαι πολίτης, Έλληνας πολίτης, είναι πολύ ανώτερο από το να είσαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ. Προέρχομαι, όπως και όλοι οι φοιτητές εδώ μέσα,
Ορίστε. Λοιπόν, όταν έρθει ο της τοποθέτησης το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Αναγνωστόπουλε, θα πάρετε τις απαντήσεις. Ωραία. Λίγο υπομονή, γιατί εδώ πέρα το θέμα δεν είναι να κάνουμε ένα διαγωνισμό χειροκροτημάτων. Το θέμα είναι με ηρεμία και νυφαλιότητα να τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να μην βιάζεστε. Ωραία, άρα να συνεχίσω να τελειώσω τη... Να μην βιάζεστε. Ωραία. Εντάξει, αν εδώ πέρα νομίζετε ότι θα γίνει ένας διαγωνισμός χειροκροτημάτων, νομίζω ότι είστε σε μια λάθος κατεύθυνση, ούτε προσφέρει κάτι λοιπόν, αυτό. Αυτή τη στιγμή τα πολιτικά κόμματα, όποια και να είναι αυτά, γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ, όπως και όλοι οι φοιτητές που είμαστε εδώ μέσα, προερχόμαστε ναι μεν από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και από το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας, αλλά δεν είμαστε σε καμία κομματική παράταξη. Είμαστε ανεξάρτητοι φοιτητές. Λίγοι έχουν να περηφανεύονται ότι είναι ανεξάρτητοι φοιτητές. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν αν είστε από τη Νέα Δημοκρατία και θυχτήκατε. Δεν με ενδιαφέρει αν είστε από το Πασόκ. Δεν με ενδιαφέρει από οποιοδήποτε πολιτικό φορέα και αν προέρχεστε. Αν θίγεστε με τα λόγια. Δεν με νοιάζει ποιος έκανε τι, ποιος στέει, ποιος μας κορόιδεψε, ποιος όχι. Αυτοί που μας κορόιδεψαν ξέρουν ποιοι είναι. Και το χειρότερο είναι ότι όλοι όσοι είστε εδώ μέσα σας κοροϊδεύουν και εσάς τους ίδιους. Τους υπερασπίζεστε τυφλά. Δεν βλέπετε ότι κοιτάνε το συμφέρον τους. Εκτός αν έχετε και εσείς συμφέροντα από αυτό. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αυτή τη στιγμή λογοκρισία. Δεν με ενδιαφέρει από οποιοδήποτε πολιτικό φορέα, κομματικό φορέα και αν προέρχεται κανείς. Εμείς σαν φοιτητές, ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε κομματική επιρροή, γιατί έτσι μας μάθανε οι δικοί μας, γιατί έχουμε την κριτική σκέψη να το καταλάβουμε μόνοι μας ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να τηρήσετε την υπόσχεσή σας. Όσοι πιστεύετε ότι είναι καιρός να σταματήσετε να ακολουθείτε τα κόμματα που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση, φύγετε από εκεί, παραιτηθείτε, να μας αφήσετε τις κομματικές σας ταυτότητες, γιατί έχει υποθεί αυτό, να έρθετε μαζί μας στις κινητοποιήσεις και να πάμε όλοι μαζί στον Υπουργό, σαν Έλληνες πολίτες, σαν κεφαλονίτες, σαν φοιτητές, όχι πλέον σαν, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη, σαν αυτούς που ακολουθούν τα κόμματα τυφλά, εν πάση περιπτώσει. Άμα καταφέρετε και το κάνετε αυτό, θα αποδείξετε ότι πραγματικά βοηθάτε. Λοιπόν, λίγο υπομονή.